κυρία Πρόεδρε, κύριοι Πρόεδροι, εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, κυρίες και κύριοι, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας κύριος Γεώργιος, αναμφιβόλως τις τελευταίες ημέρες, πανθομολογούμενο είναι αυτό ότι υπήρξε εκ των πρωταγωνιστών της λαμπρής τοποθέτησης ως προς το εθνικό αυτό θέμα και της κινητοποιήσεως του λαού της Πιερίας για τη συμμετοχή του στο συλλαλητήριο για να διατρανώσει εκεί αυτός ο λαός, όπως είπατε προηγουμένως εσείς, όπως είπαν άλλα επίσημα χείλη όλες αυτές τις ημέρες, όλον αυτόν τον καιρό, όπως λέμε και εμείς οι απλοί, όπως λέμε και εμείς οι απλοί άνθρωποι, οι απλοί συμπολίτες, οι απλοί πατριώτες, ότι δεν δικαιούται κανείς, δεν δικαιούται να παραχαράσει αυτό που εμείς έχουμε μέσα στην καρδιά μας σαν ένα ιερό κοιμήλιο. Την εθνική μας δηλαδή ταυτότητα, τον αυτοπροσδιορισμό μας ως Ελλήνων, κατοίκων αυτού του τόπου εδώ και αιώνες, εδώ και χιλιετηρίδες, κανείς δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Δεν του το δίνουμε, δεν το παραχωρούμε αυτό το δικαίωμα με τίποτε, σε κανέναν. Θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε. Θα παλέψουμε όσο μπορούμε, με ό,τι μέσα μας παρέχονται κάθε φορά, θα παλέψουμε. Δεν θα αφήσουμε να περάσει έτσι. Και δεν μας τρομάζουν οι συγκυριακές λιγοστές συμμετοχές σε αυτόν τον αγώνα. Κατά κανόνα η συμμετοχή είναι πληθωρική, πληθωρικότατη, όπως το είπατε και εσείς προηγουμένως, το ακούσαμε στα μέσα, σε αυτά που τολμούν να αρθρώσουν λίγο την αλήθεια, όπως το βλέπουμε στο διαδίκτυο τώρα πληθωρικά, πληθωρικές πληροφορίες, ο λαός κατέκλυσε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης εκεί και φεδρύνοντας λίγο την ατμόσφαιρα για να παίρνουμε και από αυτό δύναμη, από αυτή τη φεδρότητα, έγραφαν κάπου οι 90.000 κατά την εκτίμηση της αστυνομίας οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο. Οι υπόλοιπες 410 είδαν καλό καιρό και βγήκαν για βόλτα. Λοιπόν, δεν θα περάσει αυτό. Δεν θα περάσει. Όσο εξαρτάται από εμάς, από τον καθένα μας, από τη δύναμη της ψυχής του καθενός, δεν θα αφήσουμε να περάσει. Και δεν είμαστε λίγοι όταν συντασσόμαστε με την αλήθεια, ούτε κι αν ήμασταν ένας. Ένας και η αλήθεια είναι η πλειοψηφία. Ένας και η αλήθεια, έλεγε ένας Άγιος. Εάν παρατασσόταν από μία πλευρά όλη η ανθρωπότητα, όλη η ανθρωπότητα, και από την άλλη ο Χριστός, εγώ θα πήγαινα με τον Χριστό, που είναι η αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια και ό,τι μπορεί να εναρμονιστεί με τον Χριστό που είναι η αλήθεια, αυτό είναι αληθινό. Έτσι γίνεται και εδώ. Έτσι γίνεται και εδώ. Αυτό το παράλογο που ζούμε αυτόν τον τελευταίο καιρό, αυτά τα τελευταία χρόνια, τις δεκαετίες αυτές, το παράλογο, το εξοργιστικά παράλογο, πού ακούστηκε να λένε αυτοί «εγώ είμαι εσύ». Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα. Πού το βρήκαν αυτό. Ποιος λογικός άνθρωπος μπορεί να το δεχτεί αυτό. «Εγώ είμαι εσύ». Για να το έλεγαν μικρά παιδιά μεταξύ τους, αν δεν τις έτρωγε κανένας. Θα τις έτρωγε και γερές και δικαίως. «Εγώ είμαι εσύ». Είναι δυνατόν αυτό. Αλλά και ας κλείσω με αυτό, όπως τον Χριστό επί της γης τον εσταύρωσαν κατά παράλογο τρόπο, έχει λογική η σταύρωση του Χριστού,
του ευεργέτη όλου του κόσμου. Έχει λογική? Καμία λογική. Αλλά τον εσταύρωσαν. Η λογική του κόσμου παραλόγως εσταύρωσε τον λόγο με κεφαλαίο. Αυτό που ήρθε στον κόσμο για να φέρει το φως. Ό,τι έκαναν στον Χριστό τότε, το κάνουν οι του Αντιχρίστου ανά τους αιώνες και σήμερα, σταυρώνοντας την Ελλάδα. Αλλά ο Χριστός εξήλθε νικών και είναι νικής. Καλό αγώνα. Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Παύλο για την τοποθέτηση και τον χαιρετισμό του.